Λοιπόν, είναι δίπλα μου η κυρία Νάντσια Αλωνιστιώτη. Είναι καθηγήτρια στο τμήμα πληροφορική και τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Την καλησπέριζω, την ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προσπαθώ ευχαριστώ. να αποστηθήσω, αλλά δεν το έχω καταφέρει αυτό το, το δύσκολο αρκτικό λεξό. <laughs> ICLEI. <laughs> Action Fund. Ναι, το... είναι το E-Clay Europe. Είναι ουσιαστικά... Α, ah, clay, -Clay το. ναι, ναι. Είναι το Action Fund της Google. Ναι. Είναι το οργανισμός ο οποίος δίνει χρηματοδοτήσεις ε, για ευληματικά έργα στο... που έχουν σχέση ουσιαστικά με τις έξυπνες πόλεις και, τις, ε, και τη διαχείριση θεμάτων σε περιφέρειες και δήμους. Το οποίο δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Όχι. Αφορά ε, αφορά όλη την, Ευρώπη. όλη την Ευρώπη. Έχουν ήδη δοθεί χρηματοδοτήσει σε, δραστι... σε δράσει που εκτελούνται αυτή τη στιγμή σε άλλε πόλει Ευρώπη. Είναι η πρώτη φορά όμω που χρηματοδοτεί δράσει στην Ελλάδα. Είναι τρει δράσει, αν κατάλαβα καλά. Ναι, ναι. Το ποσό είναι ένα εκατομμύριο ευρώ. Και είναι έργα τα οποία νομίζω έχουν σαν κοινό παρανομαστή το περιβάλλον. Το περιβάλλον. Ναι. Η έμφαση είναι στο περιβάλλον. Ε, είχαμε την τύχη να είμαστε μία από τις δράσεις που χρηματοδοτήσαμε. Οι ναι. Είναι το σύστημα που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία πέντε, πέντε χρόνια στο, στο, στο ερευνητικό μου εργαστήριο, στο ΕΚΠΑ είναι ένα σύστημα διαχείρισης κρίσεων και πολιτικής προστασίας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και στα δεδομένα από το διαδίκτυο των πραγμάτων ενοποιώντας δεδομένα από πάρα πολλές πηγές. Έχει τη δυνατότητα ουσιαστικά να βοηθήσει σε πάρα πολλέ καταστάσεις όπως είναι το κομμάτια της ανείχνευσης μιας πυρκαγιάς mm -hmm. αυτό τον τελευταίο καιρό και σήμερα ξέρουμε ότι με τι πυρκαγιέ υπάρχει ένα τεράστιο. Και είναι μια θέμα. πλατφόρμα η οποία μπορεί να αναπτυχθεί σε διαφορετικά σημεία. Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί σε πάρα πολλά σημεία. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε κεντρικά από την κεντρική κυβέρνηση, είτε περιφερειακά σε περιφέρειες, δήμου ή ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή μπορεί να είναι μια πλατφόρμα η οποία θα παρακολουθεί μια περιοχή που μπορεί να υπάρχουν κάποιε κρίσιμε υποδομέ, παραδείγματο ναι. χάρη. παραδείγματο χάρη λιμάνια, αποθήκε. Ναι. Ε, μπορεί να αξιοποιηθεί Την από πάρα ποτέ. ανάλογα με το Την τι θέλεις ακριβώς, να ελέγξεις. με το τι θέλεις να ε, Η μεγαλύτερη έμφαση αυτή τη στιγμή έχει δοθεί στην ανείχνευση πυρκαγιών, πλημμυρών και ε, δολιοφθορών. Πλημμυρών, ε, επιτήρηση του χώρου ε, ή πρόβλεψη. Πρόβλεψη και επιτήρηση, πρόβλεψη και επιτήρηση. Και επιτήρηση περιοχών. Ε, βασίζεται ουσιαστικά στην ανείχνευση μέσω φωτογραφιών ή βίντεο από κάμερες σταθερές ή από ντρόουνς ή από αισθητήρε, δηλαδή μετρήσεις θερμοκρασιών, ε, μετρήσεις ε, ε, υγρασίας κλπ. Μετρολογικούς σταθμούς, ε, ώστε να βλέπουμε και να διαπιστώνουμε με μεγάλη ακρίβεια και πολύ έγκαιρα την ύπαρξη κάποιου επικίνδυνου φαινομένου. Mm -hmm. Άρα, μπορούμε να ανοιχνεύσουμε καπνό φωτιά, μπορούμε να ανοιχνεύσουμε ε, πι πιθανή πλημμύρα, μπορούμε να. Από τη στιγμή που ανοιχνεύουμε, το σημαντικό είναι ότι. Αυτό επειδή το κάνουν και άλλε πλατφόρμε, το σημαντικό σε αυτή την πλατφόρμα είναι ότι είναι, έχει μια ολιστική προσέγγιση στο mm -hmm. πρόβλημα. Mm -hmm. ε, μπορεί να δει και να, να ε, ουσιαστικά να αξιοποιήσει δεδομένα και τη στιγμή αλλά και ιστορικά δεδομένα. Μάλιστα. Ώστε... Εκεί λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί δεν λειτουργεί σαν. Ναι, το, το σύστημα τη τεχνητή νοημοσύνης που υποστηρίζει όλη αυτή την πλατφόρμα. Ε, ώστε να μπορούμε να έχουμε μία έγκυρη ανείχνευση. Και από τη στιγμή που έχουμε την έγκυρη ανείχνευση του φαινομένου, πάρα πολύ γρήγορα μπορούμε να κάνουμε μία πρόβλεψη για την εξέλιξη του φαινομένου. Αν πάμε ένα βήμα πιο πίσω σε αυτό που λέγεται πρόληψη, αν και, και αυτό είναι πρόληψη, το γεγονό δηλαδή ότι εντοπίζει αμέσω έναν κίνδυνο, μια πυρκαγιά και παρεμβαίνει νωρίτερα, είναι πρόληψη. Αλλά αν πάμε ένα βήμα πιο πίσω, σε αυτό που λέγεται πρόληψη, κυρίω για την, αυτό που διαβάζω για τη διαχείριση τη ευπάθεια στα δάση. Μπράβο, ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα, μια ευκαιρία που μα δίνει ακριβώ αυτό το φαντ που, που παίρνουμε τώρα μέσω τη Google. Ε, η ευκαιρία είναι λοιπόν να χρηματοδοτηθεί η επέκταση της πλατφόρμας, ώστε να μπορεί να ανοιχνεύει ανθρωπογενείς κινδύνους που ενέχουν υψηλό, υψηλή επικινδυνότητα. Παραδείγματος χάρη, εάν σε ένα σημείο έχουν, ε, υπάρχει αναπόθεση σκουπιδιών, απορριμμάτων, mm. mm -hmm. προφανώς σε εκείνο το σημείο, κοντά στο δάσος, αυτό σημαίνει ότι έχουμε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Mm. Ή αν έχουμε κάποια χημικά. Ή αν, ή αν ας πούμε... Κάποιο έχει ανάψει ένα μπαρμπεκιου ναι. το, και το έχει αφήσει κοντά σε μια δασική περιοχή και ναι. πηγαίνει, έρχεται. Ο η φωτιά ήταν. Συμβαίνουν ο... αυτά, το συμβαίνουν αυτά. Έριξε ακριβώς. τα κάρβουνα ναι. χωρί να είναι σβηστά. Ε, Λοιπόν, όλα αυτά το σύστημα αυτό μπορεί πλέον να, τα, να αξιοποιεί τι δυνατότητε που έχει για να τα ανοιχνεύει. Το σημαντικό είναι ότι πέρα από τη χρηματοδότηση και την ευκαιρία που μας δίνει το e Fund και η Google. Πέρα από τη χρηματοδότηση είναι τα δεδομένα στα οποία θα έχουμε πρόσβαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ε, το να έχει πρόσβαση σε data set, γιατί mm -hmm. έτσι μπορεί να κάνει πολύ πιο έξυπνου του αλγόριθμού και τα μοντέλα ε, που χρησιμοποιεί για να δώσει. Έχω, έχω την εντύπωση υποστήριξη ε, στι που, που ξεκινούν να δουλεύουν οι δριάδε. Ε, Καταρχήν το γεγονό ότι είναι δύο περιοχέ. Είναι νομίζω ο αστικό ιστό τη Αθήνα και είναι τα τρία Β. Βάρη, βούλα, βουλιαγμένη. Yeah. Το δεύτερο νομίζω είναι ένα Δήμος ο οποίο στο κομμάτι που αφορά την ε, ε, ψηφιακή τεχνολογία είναι αρκετά μπροστά. Δηλαδή υπάρχει μια καλή υποδομή, η Κάζο. Ναι, ναι. Εμεί το κομμάτι με τι δριάδε. Ε, το... Καταρχήν γιατί δριάδε γιατί ήταν οι προστάτητε νύμφε των δασών. <laughs> <laughs> και από, εκεί... από τι τις... Το όνομα δρίς. είναι από τι δρει. Ναι. Ε, οπότε και το... γι' αυτό και το δικό μα σύστημα πήρε αυτό το όνομα, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα σύστημα που μπορεί να είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα Α, αυτό... προστασία του περιβάλλοντο. Ο σώρο, η λατινική γραφή των δριάδων είναι αναγνωρίσιμη Εξώ. Ναι, ναι, ναι. Το... Είναι αναγνωρίσιμο. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. πάμε να δούμε λίγα. Γιατί Τι... είχαμε πάρει και πέρσι άλλο ένα βραβείο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από τη Γενική Γραμματεία Δασών, και όταν είχαμε πάει στο εξωτερικό να το παρουσιάσουμε, ήταν πλήρω αναγνωρίσιμοι. Mm. <laughs> Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Αθήνα και στην Στατρία Β. Λοιπόν, ε, η, η, συνεργασία για την, ουσιαστικά για να μπει ένα μεγάλο πιλωτικό ε, που θα, 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 δοκιμάσει πειραματικά τι νέε λειτουργίε του Δριάδε. Ε, ε, γίνεται μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ναι. ήθελα να το αναφέρω και αυτό διότι υπήρξε μεγάλη στήριξη από το Υπουργείο στην προσπάθειά μας αυτή με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων, όπου υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον το να μπορεί κανείς να διαπιστώσει αν υπάρχουν παράνομες απορρίψεις σκουπιδιών και αποβλήτων, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, το οποίο επηρεάζει γενικά το περιβάλλον, ναι, πόσο δε μάλλον το δάσος. Έτσι. Το οποίο δυστυχώς δεν διορθώνεται. <laughs> Και η, μέσα από αυτή τη στήριξη, ε, ο στόχος μας είναι να δοκιμάσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο πιλότο ε, στον Ιμητό, ε, όπου εκεί ήδη υπάρχουν δραστηριότητες και από την τους Δήμους. Την από μεριά, από τη μεριά της Αθήνας ή από την πίσω μεριά. Θα, θα το απλώσουμε όπως μπορούμε περισσότερο. Υπάρχουν εκεί δραστηριότητες και με το ΣΠΑΙ, γιατί είχα συμμετάσχει και στο φόρουμ του ΣΠΑΙ. Έχει φτιαχτεί και ένα δίκτυο ανθεκτικών πόλεων mm. που γίνονται και εκεί κάποιες δράσεις και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να συνδυαστούν όλες αυτές οι προσπάθειες. Το αισθητικό δάσος τη Κεσαριανής, Παπάγου, Κολαργός, ναι. Αγία Παρασκευή από πάνω που ένα έχουν αναδασωθεί και είναι ωραίες Υπάρχει και ένα project ο Smart Mythos που δηλαδή, μπορεί να καλύψει μια μεγάλη περιοχή. Η εφαρμογή, οι δριάδες. Ναι, μπορεί να καλύψει μεγάλες, μεγάλη έκταση, εξαρτάται από τις υποδομέ που θα είναι διαθέσιμες, ε, όπως με τους χάρη κάμερες, drones. Mm. Ε... Δεν το έχετε δοκιμάσει στην πράξη ακόμη. Έχει δοκιμαστεί, είναι προϊόν πλέον. Ah. Το, αυτό που δεν έχει δοκιμαστεί είναι το κομμάτι με, τη, με, με, την, με τους ανθρωπογενείς ε, παράγοντες. Σαν προϊόν το δριάδες υπάρχει ήδη, ε, μάλιστα έχουμε συνεργασίες και με κάποιους ιδιωτικούς φορείς, ε, για να το εφαρμόσουμε σε δήμους ή περιφέρειες. Και ήδη το κομμάτι της ανείχνευσης, το κομμάτι της... της... Για το πώ θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Από εκεί μπορούμε να δούμε πάρα πολύ γρήγορα mm -hmm. πώ θα εξελιχθεί με βάση τι μετεωρολογικέ συνθήκε, τη μορφολογία του εδάφου ε, και να δούμε ποιε περιοχέ θα επηρεαστούν, πόσο γρήγορα θα επηρεαστούν, αν αυτέ οι περιοχέ έχουν σπίτια κλπ. Να, να μπορούμε έγκαιρα να προβλέψουμε πότε αυτά τα σπίτια θα κινδυνεύσουν και άρα και πότε θα κινδυνεύσει και ο πληθυσμό που μπορεί να είναι κοντά σε αυτέ τι περιοχέ. Ένα, ένα πρόβλημα στη χώρα μα δεν μπορεί παρά να το ξέρετε ω και ακαδημαϊκή ε, δασκάλα, τέλο πάντων καθηγήτρια, <συστά> είναι ότι ωραία, ξεκινάμε, μπράβο, σα επιβραβεύουμε, είναι εξαιρετική δουλειά που κάνετε, να, να το δοκιμάσουμε κιόλα, και μετά το ξεχνάμε. <laughs> Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι δεν είμαστε εύκολοι στο να διαχειριστούμε κάτι καινούριο και να το, να το επεκτείνουμε, το να το δώσουμε ζωή. Όντως, όντως. Εμείς πάντως ε, έχουμε σκοπό να ενημερώσουμε και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και να θέσουμε στη διάθεση και των Δήμων και, το, και των Περιφερειών και του Υπουργείου το σύστημα αυτό, διότι είναι ένα σύστημα το οποίο... Ε, πραγματικά, έχει, καταρχήν έχει αναπτυχθεί από Έλληνε επιστήμονε οι οποίοι έχουν. Το έχουν software, το, το hardware, software, οι συσκευέ είναι φαντάζομαι. συμβατέ με αυτό που φτιάχνει. Εμεί μπορούμε να λειτουργήσει, να λειτουργήσει το σύστημα με οποιαδήποτε συσκευή. Mm. Υποστηρίζει όλα τα πρωτόκολλα και όλε τι διεπαφέ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να πάρουμε βίντεο από οποιαδήποτε yeah. συσκευή, μετρήσει από οποιοδήποτε αισθητήρα. Δεν έχουμε τέτοιε δεσμεύσει. Και γι' αυτό. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι, όπω είπα, ένα ολιστικό σύστημα. Ναι. Μπορεί να λειτουργήσει οριζόντια, μπορεί να επιβλέψει όλε τι περιοχέ, ανεξάρτητα με το τι υποδομέ ήδη έχουν. Ναι. Ε, και δεν είμαστε κουμπωμένοι σε συγκεκριμένε υποδομέ. Μπορούμε προφανώ να. Αυτά τα δύο, τα δύο project, 3Β και ε, ε, Αθήνα, ημιτό. Έχουν ξεκινήσει, στείνονται δηλαδή. Θα στηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο. Α, σταθούν μέσα στον α, είναι επόμενο για χρόνο. Για την επόμενη είναι... αντιπυρική περίοδο. Μπράβο, ναι. Γιατί ε, σε πρώτη φάση θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα από την Google για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τη λειτουργικότητα τη πρόβλεψης. Δηλαδή, ναι. αυτή τη στιγμή την πρόβλεψη για το πώ θα εξελιχθεί το φαινόμενο την, την κάνουμε κυρίως με δεδομένα που έχουν σχέση με τι μετρολογικέ συνθήκε ναι. τη περιοχή. Ναι τη γεωμορφολογία, δηλαδή το ναι. χάρτι τα τη γεωμορφολογία του εδάφους και τώρα θα θα ενσωματώσουμε πρόβλεψη η οποία θα βασίζεται και στο είδος των δέντρων και των Μάλιστα. της των φυτών που βρίσκονται στην περιοχή, γιατί το κάθε Άλλο του άλλο Ακριβώ. Με, με άλλο τρόπο εξελίσσεται η φωτιά όταν έχει ένα πεύκο δάσο, και με άλλο τρόπο όταν έχει ένα πλατήφιλα ή κάτι άλλο. Οπότε και αυτό θα μπει στη στην ε, μάχη, Εύχομαι γίνουμε, να μην την πέσετε στην ε, αβελτηρία του δημοσίου <laughs> να αξιοποιήσει τις πηγές που έχει και μάλιστα από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, από Έλληνες πανεπιστημιακούς ερευνητέ. Θα είναι κρίμα να μην και αυτό Εμείς στην αρχή. Εμείς είμαστε όπως... στη διάθεση όλο να το αξιοποιήσουμε. Το θέμα διάθεση ενίσχυση και το δημόσιο και ναι, αυτό. Εμεί κάναμε κάποια πρώτα βήματα με, πρώτα στον ιδιωτικό τομέα και η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό πρώτα. Yeah. Ε, ήδη έχουμε κάποιε συνεργασίε με το εξωτερικό. Ας mm. πούμε. Mm. Υπάρχει εταιρεία στη Φιλανδία που αξιοποιεί το, το συγκεκριμένο yeah, software. Yeah. Και... <laughs> Αυτά είναι δυσάρεστα. Αυτό <laughs> είναι <laughs> Έχουμε στόχο να επικοινωνήσουμε και να κάνουμε μια επίσημη παρουσίαση και στο Υπουργείο και σε mm. Δήμου mm. και Περιφέρειε και Αφού πούμε Πώ οι Φιλανδοί εκμεταλλεύτηκαν ένα σύστημα που σχεδίασε το ελληνικό πανεπιστήμιο. Έχουμε, τώρα και με κάπου ειδού μια διαπραγμάτευση για ένα αεροδρόμιο να τον καταστήσουμε. Να Ελλάδα κάποια στιγμή. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που ήθελα απλώ να και πω. Να και να κλείσουμε. Είναι ότι η πλατφόρμα αυτή δίνει τη δυνατότητα με βάση τι προβλέψει που κάνει όσο αφορά το πώ θα εξελιχθεί το γεγονό, το, συμβάν, έχει τη δυνατότητα να βγάλει δυναμικά, σε real time, πλάνα εκένωσης. Μάλιστα. Και μάλιστα όταν λέμε πλάνα εκένωσης δεν λέμε απλά αυτό που βιώνουμε σήμερα με το 112 ναι. που λέμε απλά εκενώστε. Ναι. Ε, μπορούμε να δώσουμε ακριβή προσδιορισμό της επικινδυνότητας του κάθε δρόμου μάλιστα. διαφυγής και μπορούμε να στείλουμε το πλάνο προσωποποιημένα στον κάθε πολίτη μέσω του κινητού. Δηλαδή μπορούμε να Πραγματικά... σας δώσουμε ακριβώς τη διαδρομή την οποία είναι η βέλτιστη για να φύγετε από την περιοχή. Πάρα 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 πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι να ξυπνήσει η πολιτεία και να αξιοποιήσει τις πηγές που τις ανήκουν ούτως ή άλλως. Να είστε καλά <laughs> κυρία <laughs> Λαμπιότητα. Σας, Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. πολύ.